Σκληρή κριτική στις επιλογές της κυβέρνησης και στις εντολές που δίνει η Τρόικα για τη διασφάλιση των χρημάτων που δανείζεται η Ελλάδα, άσκησαν από την Κατερίνη μέλη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Υποστήριξαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ολομέτωπη επίθεση στους μισθούς εξαιτίας της ανατροπής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Με το πολυσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή, η κυβέρνηση θέλει να καταφέρει ακόμα ένα στριπτικό χτύπημα στους μισθούς του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα αλλά και των πρώην ΔΕΚΟ. Τι γίνεται ειδικά στον ιδιωτικό τομέα? Η υπερίσχυση των υπηρεσιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών, η μη επέκταση των κλαδικών σε ολόκληρο τον κλάδο, η κατάργηση δηλαδή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τον εργαζόμενο, σηματοδοτεί νέα φέμαξη μισθών και μεροκάματων, η οποία θα είναι καταστροφική για την εργατική οικογένεια. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου, δηλαδή της κατάργησης των κλαδικών συμβάσεων, θα οδηγήσει σε νέες μειώσεις μισθού άμεσα γύρω στο 10 με 30%. Και εδώ τώρα να δείτε μια αναντιστοιχία που υπάρχει, αλλά άμα θέλετε και το ταξικό περιεχόμενο αυτής της πολιτικής. Την ίδια ώρα που με βάση αυτό το νομοσχέδιο, αν ψηφιστεί, θα υπάρχουν απώλειες για τους εργαζόμενους, την ίδια ώρα ακριβώς τα ταμεία της οικοδοσίας θα μπουν 4,5 δις με 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στελέχη του ΠΑΜΕ κάλεσαν τους εργαζόμενους στην απεργιακή συγκέντρωση που διοργανώνουν την Τετάρτη στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Κατερίνης. Η χειροστιβάδα που θα ακολουθήσει, έχοντας παραμερίσει και την τελευταία γραμμή άμυνας που συγκρατεί σήμερα την τιμή της εργατικής δύναμης, δεν θα αφήσει τίποτα άρθιο. Ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους είναι πάρα πολύ μεγάλος και η απάντηση πρέπει να είναι άμεση, αποφασιστική και μαζική. Το ΠΑΜΕ, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, με κοινωνική συμμαχία, αν θέλετε, με την ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ, τις γυναίκες και την νεολαία, καλεί σε πανεργατικό παλαϊκό ξεσηκωμό. Καλούμε τον λαό της Πιερίας, σύσσωμος, από τα χωριά, από τις συνοικίες, από τις γειτονιές, από τα σχολεία, από τις σχολές, από τους χώρους δουλειάς κυρίως, από τα καταστήματα, να δώσουν βροντερό παρόν, μαζικό μαχητικό παρόν, το οποίο θα σηματοδοτήσει την λαϊκή αντεπίθεση στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ που θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 19 Οκτώβρη στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Κατερίνης. Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχουν και στελέχη της Πανελλαδικής Αντιμονοπωλιακής Συσπήρωσης Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων. Μετά τα χαράτσια, τα απάνθρωπα φορολογικά μέτρα, τις μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, τώρα θέλει να καταδικάσει τους εργαζόμενους σε μεροκάματα Κίνας και εργασιακές συνθήκες γαλέρας. Θέλει να ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για συμφέρουσες και κερδοφόρες επενδύσεις για το μεγάλο κεφάλαιο. Με το πολυνομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή, καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ό,τι έχει απομείνει από τις εργασιακές σχέσεις και τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις κοινωνικές παροχές, τα επιδόματα ανεργίας στους εργαζόμενους. Τα μέτρα αυτά είναι η άλλη όψη του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων, των μέτρων ενάντια στους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους. Τα μονοπόλια απαιτούν ξεκάθαρα την αγορά από τα μικρομάγαζα, χρεοκοπημένους επαγγελματίες, βιοτέχνες εμπόρους, φθηνά μεροκάματα και φορολογική ασυλία. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα διακρίνεται πιο καθαρά το αποκρουστικό της πρόσωπο. Αυτά ζητάει και συναποφασίζει η κυβέρνηση με την Τρόικα.